οποίο θα ξαναρχίσει από την εβδομάδα που έρχεται, όπως είχα υποσχεθεί, με νέα στοιχεία και με παρουσιάσεις ανθρώπων, οικογενειών που έχουν υποφέρει από αυτήν την αίρεση, από αυτήν την παραθρησκεία, από αυτό το καρκίνωμα που έχει μπει στον βίο μας και γίνεται καθημερινά και περισσότερο απειλή και για την ελληνική οικογένεια και για την Ορθοδοξία και για τον Ελληνισμό. Παρακολουθώ αυτές τις ημέρες με μεγάλη προσοχή τα όσα γράφονται και τα όσα γίνονται γύρω από τα ναρκωτικά. Φίλοι και φίλες, στον τόπο τούτο έχω πει ότι κάτι πρέπει να ρίχνει ο Αβραμόπουλος, ο Δήμαρχος της Αθήνας, μέσα στη λίμνη κάποιο φάρμακο για να έχουμε αποτρελαθεί. Γράφονται και ακούγονται πράγματα φοβερά. Έκανε η εισαγγελία ένα έγγραφο στα σχολεία να προσέξουν οι καθηγητές τα παιδιά γύρω από τα ναρκωτικά. Και ξεσηκώθηκαν κάποιοι της ΟΛΜΕ, ξεσηκώθηκε και ο Δικηγορικός Σύλλογος, ότι δεν είναι θέματα των καθηγητών, ότι είναι θέματα της πολιτείας, ότι είναι θέματα άλλων, ότι είναι θέματα αστυνομεύσεως και όλα αυτές. Όλες αυτές οι τρίχες. Γιατί είναι τρίχες. Δηλαδή, ο καθηγητής δεν έχει το δικαίωμα ακόμη και να αστυνομεύει τα παιδιά τα οποία του έχει εμπιστευτεί η ελληνική οικογένεια. Εμείς λοιπόν που είμαστε σε παλαιότεροι, που τελειώσαμε σχολιά και μαθαίναμε γράμματα χωρίς φροντιστήρια, χωρίς άλλες καρικατούρες, και είμαστε σε μία τάξη, όπως το έχω ξαναπεί εγώ προσωπικά, που πήγαινα στο δεύτερο γυμνάσιο της Τρυπόλεως, 160 μαθητές, εκ των οποίων οι 152 είναι μεγάλοι και τρανοί σήμερα στον τόπο, επιστήμονες, έμποροι, τραπεζικοί, τα πάντα. Εμείς δεν είχαμε λοιπόν ψυχή, όπου είχαμε συμμαθητάς που ερχόντουσαν από τα γύρια χωριά της Τρυπόλεως 6 και 7 χιλιόμετρα την ημέρα, και ο μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ο Λεωνίδας, έβαζε τα παπούτσα στον ώμο για να μην τα λιώνει, και άλλα και άλλα, και ήταν παιδιά τα οποία όταν έβρεχε ή όταν χιόνιζε μένανε στο προάβλιο ή κάτω από κάποιο υπόστεγο τη νύχτα ολόκληρη για να ξαναμπούν στην τάξη το πρωί, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε στα χωριά τους. Μιλάμε σοβαρά με τους κύριους καθηγητές. Τι θέλουνε δηλαδή? Εκμαυλήσανε την νεολαία. Δεν τους μαθαίνουνε γράμματα για να έχουν τα παιδιά στο φροντιστήρια. Ακριβοπληρώνουνε οι γονείς. Και δεν το έχει καταλάβει κανείς, ας πούμε. Γιατί γίνεται αυτή η πλάκα πλέον? Δεν γουστάρουν να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα. Πρέπει οπωσδήποτε κάθε καθηγητής, οι περισσότεροι, να έχουν τα φροντιστήρια. Τα φροντιστήρια τα οποία είναι ένας κλάδος που πρέπει να τελειώσει από τον τόπο. Να τελειώσουν με τα φροντιστήρια. Εάν οι καθηγητές κάνουν σωστά τη δουλειά τους στα γυμνάσια και στα λύκεια και στα σχολιά, τελειώνουν τα φροντιστήρια και πρέπει να τελειώσουν. Παραπαιδεία είναι. Γνώση σε κουτάκια. Το είχε πει εδώ ο Μαρκάτος, ο πρίτανης του Πολυτεχνείου, που δεν χρωστάει και πολλούς καλούς λόγους για τη σημερινή νεολαία όπως τέρμα τη βλέπουμε εμείς. Και βγήκαν λοιπόν και επαναστάτησαν για τα ναρκωτικά. Δηλαδή τι θέλουνε? Να βλέπουν τον έμπορο ναρκωτικών στο γυμνάσιο και να μην του μιλάνε, γιατί είναι αστυνόμευση, είναι ρατσισμός, είναι φασισμός? Εκεί φτάσαμε. Και βγήκε και αντάμα και ο Δικηγορικός Σύλλογος. Να πει τι ο Δικηγορικός Σύλλογος? Τι να μας πει ο κ. Ρουπακιώτης? Δεν γυρνάει ο κ. Ρουπακιώτης πώς μεγαλώσαμε, πώς μάθαμε τα γράμματα. Δεν γυρνάει να ρωτήσει πώς είναι οι νέοι δικηγόροι και τι γράμματα ξέρουνε. Τα λένε οι δικαστικοί, ανώτεροι, ανώτατοι δικαστικοί μιλάνε. Λοιπόν, πού πάμε? Πού πάμε? Τι θέλουνε άλλο πλέον? Φτιάχνε μια νεολαία σαθρή, φτιάχνε μια νεολαία να ακούγονται διαφημίσεις τώρα. Παιδάκι μου, ποιον αγαπάς περισσότερο, τη μαμά, μετά το μπαμπά και μετά το Ζαχαριά? Δεν έχω τίποτα με το Ζαχαριά. Γιατί αγαπάς το Ζαχαριά? Γιατί έχει παιχνίδια ο Ζαχαριάς.
Είναι δυνατόν τρίτος στην ιεραρχία, στην αγάπη, στα όνειρα, στις επιδιώξεις ενός παιδιού, φίλοι και φίλες, να υπάρχει ο Ζαχαριάς και ο κάθε Ζαχαριάς? Λέω, δεν έχω τίποτα. Έτσι θα μαθαίνουν τα παιδιά. 5 χρόνων το κοριτσάκι, 50 κούκλες. 8 χρόνων το κοριτσάκι, 200-300 δώρα. Το ίδιο και το αγοράκι. Φτάνε σε ένα σημείο και δημιουργείται πλέον ένα αδιέξοδο μέσα τους, και το αδιέξοδο θέλει την πρέζα. Θέλει το χασισάκι, θέλει την ηρωίνη αργότερα, θέλει την κόκα, θέλει όλα τα πράγματα. Και εμείς λοιπόν εδώ, οι παλαιότεροι, δεν λέω για επιστροφή. Ποτέ επιστροφή, ποτέ τα χρόνια που περάσαμε εμείς. Αλλά κάποιο μέτρο. Και το μέτρο πώς θα το δώσουμε? Θα το δώσουμε διαμαρτυρόμενοι καθηγητές, διαμαρτυρόμενοι οι δικηγόροι, ότι είναι φασισμός, ότι είναι ρατσισμός όλα αυτά τα μέτρα τα οποία επικαλείται και τα οποία ζητάει ο εισαγγελέας? Τι ζητάει ο εισαγγελέας? Όλοι μαζί να προστατεύσουμε τα παιδιά. Και όλη αυτή η προστασία αρχίζει από πού? Από την οικογένεια. Μας στέλνει μία το σύστημα, μία μας στέλνει τα κλισέ, μία μας στέλνει ότι έχουμε ψυχικά προβλήματα, μία μας στέλνει το ένα, μία μας στέλνει το άλλο, όλα μας στέλνει πλέον. Δεν είμαστε εμάς, δεν φταίγανε τίποτα. Σήμερα που είχαμε έρθει και είμαστε 20 χρονών φοιτητέ, σήμερα 20 χρονών φοιτητέ, τότε τα παιδιά που είχαμε φτάσει στην Αθήνα, που πετυχαίναμε στο Πανεπιστήμιο γνωρίζοντας όχι από τη σελίδα 38 μέχρι τη σελίδα 42, όπου είναι σήμερα οι εξετάσεις, ή από την τάδε άσκηση μέχρι την τάδε άσκηση, εφόρου της ύλης. Δίναμε στη νομική, δίναμε στη φιλοσοφική, δίναμε σε άλλες σχολές. Φόρος, δεν ξέραμε τι θα πει. Δεν ξέραμε τι θα μας βάλουνε. Και όμως πετύχαμε. Και όμως προχωρήσαμε. Και φοράγαμε και δυσολιασμένα παπούτσα. Και φοράγαμε με 50 φόλες ανεφραφείς από το Βορονόφ, ο οποίος υπάρχει ακόμα σήμερα στην Οδό Πειραιός. Πηγαίναμε και μας κόλλαγε μια φόλα στο παπούτσι. Εισαγγελέας σήμερα των εφετών, εισαγγελέας ο οποίος γίνεται τώρα σε λίγο αεροπαγίτης, συμμαθητής μου, επήγαινε, φίλοι και φίλες, στα νεκροταφεία. Στα νεκροταφεία κάθε Κυριακή ή άλλες μέρες που είχε μνημόσυνα, για να πάρει το στάρι και το ψωμάκι για να μπορέσει να σπουδάσει. Και το βράδυ άλλος, μεγάλος σήμερα και στη δικαιοσύνη και αυτός, αεροπαγίτης, πήγαινε και σκούπιζε τα τρόλεϊ. Αυτός δεν είχε ψυχικά προβλήματα? Αυτός δεν αντιμετώπισε στα γυμνασιά του κοντά οι καφετέρες που έχουν ξεσηκωθεί τώρα κάποιοι δήμαρχοι, ότι οι καφετέρες είναι κοντά στα γυμνάσια? Ποιες καφετέρες? Και τι έγινε άμα είναι καφετέρες? Άμα του έχεις δώσει του παιδιού σου, εσύ κυρία μου, η οποία δεν χαρτοπέζεις το βράδυ, η οποία δεν βγαίνει το βράδυ, και εσύ ο πατέρας του έχετε δώσει τις ορθές κατευθύνσεις του παιδιού, δεν θα πάει στην καφετέρια. Και αν πάει στην καφετέρια θα πιει καφέ, δεν θα πάρει χασίση. Έχουμε κάνει τα παιδιά μας μη και μη και μη και μη και μη, και είναι τίτλος τιμής πλέον εάν το παιδί μας δεν είναι πούστης και αν δεν παίρνει ναρκωτικά. Δηλαδή εμείς που ανεβήκαμε απροστάτευτοι στην Αθήνα, οι φοιτητές, οι χιλιάδες φοιτητές που έρχονται απροστάτευτοι και πάνε από εδώ και από εκεί στα διάφορα πανεπιστήμια, τι πρέπει να γίνονται? Και οι μαθητές, 17-18 χρονών ανεβήκαμε όλοι στην Αθήνα τότε. Δεν υπήρχαν τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Υπήρχε πανεπιστήμιο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και ανεβαίναμε όλοι για αποσκευές. Είχαμε κάποιο χαρτόκουτο που έγραφε απ' έξω γάλα βλάχας. Και πηγαίναμε στα πρακτορία για να μας στέλνουν οι μανάδες μας ένα τριγοκόφινο. Το θυμόνται οι παλαιότεροι. Που είχε μέσα ψωμιά, που είχε μέσα ό,τι μπορούσε να μας βάλει η μάνα μας για να συνεχίσουμε. Και σπουδάζαμε και χωρίς να είμαστε αιώνιοι φοιτητές. Και είχαμε περιόδους κανονικές στο πανεπιστήμιο. Και υπότροφοι οι περισσότεροι και αριστούχοι οι άλλοι. Εμείς δεν είχαμε ψυχές. Τι είμαστε εμείς, ας πούμε? Και θα θυμάμαι πάντα πηγαίναμε με ένα σημερινό μεγάλο πανεπιστημιακό, δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί μερικοί θίγονται όταν θυμίζουμε τα φτωχικά χρόνια, και έναν Μητροπολίτη, μέναμε στο ίδιο δωμάτιο, στα Πετράλωνα, σε ένα υπόγειο έμενα. 17 σκαλιά κατεβαίναμε κάτω. Μητροπολίτη σήμερα ο ένας, πανεπιστημιακός, αντιπρίτανη σε πανεπιστήμιο ο άλλος. Και πηγαίναμε εκεί σε μια ταβέρνα τριών εραχών του Στεκούλη, και έλεγε ο μάγειρας, ο οποίος μας είχε συμπαθήσει, τρώγαμε όλα μακαρόνια ή όλα φασόλια. Τρεις μακαρονάδες και μια πατάτα κατακορύφως. Κι όμως βγήκαμε, προχωρήσαμε.
Φτιάξαμε. Τι είναι αυτή λοιπόν αυτή η κατάσταση? Διαβάζω, ξαναδιαβάζω, προσπαθώ να δω. Μη εκείνο, ακούω τις ρεκλάμες, ακούω τα πάντα. Προσφορά στα παιδιά, προσφορά εκείνα, προσφορά στα παπούτσα, προσφορά στο άλλο, προσφορά στο άλλο, προσφορά στα παιχνίδια, προσφορά στα μαθητή. Να έχουν τα παιδιά γραφεία, ειδικά στα σπίτια τους, να έχουν εκείνα, να έχουν το άλλο. Λοιπόν, να έχουν. Και να ρωτιέμαι, ο φίλος μου ο Αποστόλης ο Σαπέρας, που έδωσε έναν ολόκληρο μισθό να πάρει στα παιδιά του γραφεία, ο μπαμπάς του είχε γραφείο στο χωριό του. Βγήκε όμως άνθρωπος και προχώρησε στη ζωή. Φίλοι και φίλες, έχουμε αποτρελαθεί. Δεν πρόκειται να φτιάξουμε, δεν φτιάχνουμε νεολαία έτσι. Φτιάχνουμε μια νεολαία η οποία είναι κουρασμένη, μια νεολαία που τα έχει όλα, μια νεολαία η οποία δεν διστάζει να πάρει και την κόκα και την ηρωίνη και το χασίσι και ό,τι άλλο πάρει, επειδή την οδηγούμε εμείς με τη συμπεριφορά μας, με τις παροχές, με τα πάντα. Δεν στερήθηκανε, δεν είδανε, δεν γνωρίσανε το αδιανό ψυγείο. Αφήνω που δεν υπήρχε ψυγείο, ένα φανάρι υπήρχε. Η Ελλάδα είχε βγει στα χρόνια μας μετά την κατοχή, ένα φανάρι υπήρχε. Και ακούω τώρα έκπληκτος κάθε πρωί και από τα ραδιόφωνα και από τις τηλεοράσεις βλέπω: τι αγαπάς παιδί μου τον μπαμπά και μετά τη μαμά και μετά τον Ζαχαριά. Δεν έχω τίποτα με τον κύριο Ζαχαριά. Καλά κάνει και πουλάει παιχνίδια. Αλλά καθίστε κύριε, καθίστε να δούμε τα πράγματα, ε. Μπορεί ένα παιδί να λέει ή να βάζουν παιδιά στις διαφημίσεις και να λέει «Ουπα, απογειωθήκαμε» για τα παιχνίδια. Το παιχνίδι είναι. Δεν κοίτα αυτό το ενδιαφέρον όλων αυτών των κυρίων οι οποίοι μιλούν για φασισμούς, για ναζισμούς, για το ένα, για το άλλο, να πλησιάσουν τα παιδιά ή να ασχοληθούν με τα παιδιά διαφορετικά. Δεν είναι αυτούς τους γονείς οι οποίοι τρέφουν τα παιδιά τους με μια σωρία παροχών να τα πάρουν τις Κυριακές και να τα πάρουν, να τα πάνε στην εκκλησία ή στο κατοικητικό ή σε μια πνευματική άλλη εκδήλωση ή να τα πάνε σε ένα βιβλιοπωλείο. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις. Και μετά αμέσως η πολιτεία, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, το ένα, το άλλο, το ποιος, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο, δηλαδή η αστυνομία τι θα κάνει? Θα μπει σε κάθε οικογένεια και θα εξετάσει την αγωγή που δίνει ο πατέρας και η μητέρα στο παιδί? Και να γίνονται ειδικά μαθήματα, βγήκε η ΟΛΜΕ, και να γίνονται ειδικά μαθήματα των καθηγητών, να τους δώσουμε τώρα και υπερορίες να παρακολουθούν, να λες τα παιδιά δεν κάνει ότι είναι κακά τα ναρκωτικά. Βέβαια, βέβαια. Βεβαίως. Δεν τους περσεύει η ώρα στους περισσότερους. Δεν τους περσεύει η ώρα, έχουν τα ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα. Λοιπόν, ιδιαίτερα. Και αυτοί οι φτωχοί εκπαιδευτικοί, αν θα πάτε σε ένα γυμνάσιο κάθε πρωί απ' έξω, θα δείτε με τι αυτοκίνητα καταφτάνουν. Και από το μεσημέρι και μετά πλακώνονται στα φροντιστήρια μέχρι το βράδυ. Και αντέδρασε ένα, ας πούμε, αντέδρασε και ο Δημοτικός Σύλλογος στην ρίση του εισαγγελέα, στην επιθυμία του εισαγγελέα. Παιδιά, βοηθήστε. Τα ναρκωτικά, βοηθήστε. Άγνωστη υπόθεση εδώ στην Ελλάδα και τώρα γίνεται γνωστή και επικίνδυνη. Λοιπόν, πρέπει να βοηθήσουμε όλοι και πρέπει να βοηθήσουμε να προχωρήσουμε και να φτιάξουμε γυναίκες Ελληνίδες σωστές και τα αγόρια να είναι άντρες. Και άντρες και μάγκες δεν γίνονται ούτε με τα Timberland, ούτε με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ούτε με τα εξτρά ποδήλατα, ούτε όταν πάνε χέρι-χέρι στο μαγαζί να ψωνίσουν και επιβάλλουν τη γνώμη τους μπροστά στους γονείς τους, ούτε όταν λένε διάφορες βλακίες και χειροκροτούν οι γονείς λέγοντας ότι είδες το παιδί είναι 8 ετών και ξέρει να λέει αυτά τα πράγματα. Να βοηθήσουμε όλοι.
και περισσότερο και εμείς οι δημοσιογράφοι. Και με ευκαιρία θέλω να σας πω ότι θέλω να συγχαρώ από αυτή εδώ τη θέση. Να συγχαρώ και να σφίξω το χέρι σε ένα δημοσιογράφο του Sky. Δεν το ξέρω, ούτε με ξέρει. Όμως είμαι ο άνθρωπος ο οποίος τον ακούω με μανία. Είναι, λέγεται Ανδρέας Μαζαράκης. Ένας άνθρωπος, ένας δημοσιογράφος, ο οποίος ομολογεί από το Sky την αλήθεια. Μόνο ότι αυτός ομολογεί την αλήθεια, αυτός μιλάει ελληνικά, αυτός μιλάει με σωστή γλώσσα της ιστορίας, με τη σωστή γλώσσα της ιστορίας, αλλά έρχονται άλλες εκπομπές δυστυχώς μέσα σε αυτόν τον σταθμό, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, όπου του ανατρέπουν τα όσα λέει, και μπορώ να πω ότι ο Μαζαράκης, ο κύριος Μαζαράκης, σας λέω εν τιμή, φίλοι και φίλες, δεν τον γνωρίζω, προσφέρει εθνικές υπηρεσίες σήμερα στον τόπο με τις εκπομπές που κάνει για θέματα, για ποικίλα θέματα, και για παιδεία και για έθνος και για ιστορία. Και ακόμα να σας πω ότι στις 16 Δεκεμβρίου, ώρα 8, θα υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις, θα τα πούμε και από την Τρίτη, στο ξενοδοχείο Caravel γίνεται η πρώτη συγκέντρωση του αντιαιρετικού κινήματος. Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν βάλει κάποια χρήματα να είναι εκεί, και όσοι άλλοι δεν έχουν δώσει και δεν θέλουν να δώσουν, δεν μας ενδιαφέρει, θα γίνει ένα προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, θα γίνει παράδοση του ταμείου, θα έχω καλέσει κάποιες αρχές, θέλω να αποκτήσει την πρώτη επισημότητα εκείνη η βραδιά. Γι' αυτό διαλέξαμε το ξενοδοχείο το Caravel, όπου θα έρθουν και επίσκοποι, θα έρθουν και εκπρόσωποι της πολιτείας, θα γίνει μια παράδοση των πάντων, ένας απολογισμός το τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, το τι χρήματα έχουν μαζευτεί, το ποιοι τα έχουν δώσει, τα πάντα θα είναι εκεί για να προχωρήσουμε θετικά ή αρνητικά αναλόγως ό,τι πει η Ομίγυρης, ό,τι αποφασίσουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα φτάσουν εκεί πέρα και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει. Εάν παρελπίδα, που θέλω να πω ότι τα πράγματα υπάρχουν, στα πράγματα υπάρχει πολύ φως, πάρα πολύ φως, έχουμε κάποιες υποσχέσεις, εάν παρελπίδα δεν προχωρήσουμε, εκεί θα είναι άνθρωπός μας, όπου βάσει των αποδείξεων που έχει δώσει ο καθένας, 50 δραμές, 30 δραμές, 60 δραμές, μία δραχμή, θα παίρνει αυτομάτως τα χρήματά του. Φίλοι και φίλες, για αυτό το ραντεβού της 16ης Δεκεμβρίου του 1996 στο ξενοδοχείο Caravel, θα τα πούμε πάλι από τη Δευτέρα, όπου θα είμαστε πάλι μαζί, πάλι για το κέφε, πάλι για τις αιρέσεις και πάλι για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Γεια σας.